στο πλαίσιο σειράς συζητήσεων που οργανώνει το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος με αφορμή την περιοδική έκθεση «Οι πληρωμές, ένας οδικός χάρτης» που παρουσιάζει αυτή την περίοδο αλλά και την έναρξη λειτουργίας το 2019 στην Τράπεζα της Ελλάδος του κόμβου καινοτομίας FinTech, παρευρέθηκε ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακάκης. Η συζήτηση με τον δημοσιογράφο Γιάννη Παλαιολόγο θέμα είχε τις ψηφιακές τεχνολογίες και τη δημόσια διοίκηση, με κεντρικό άξονα της συζήτησης τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν οι τεράστιες δυνατότητες των νέων τεχνολογιών για την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννης Τουρνάρας, ο οποίος έθεσε και στον Υπουργό αρκετά ερωτήματα. Θες να μας πεις λίγο για το τι είναι αυτό το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα και ευρύτερα για το τι στόχοι έχει θέσει το Υπουργείο στη διαλειτουργικότητα, τι σημαίνει καταρχάς διαλειτουργικότητα και τι προκλήσεις θα αντιμετωπίσετε για να τους πετύχετε? Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή και είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι εδώ και ιδιαίτερα τιμητικό το να βρίσκομαι και σε αυτόν τον όμορφο χώρο της Τράπεζας της Ελλάδος. Η προσέγγιση που έχει η κυβέρνηση σε συνάρτηση με το θέμα της ψηφιακής διακυβέρνησης ακουμπά στην υλοποίηση μιας πολύ συγκεκριμένης αρχής. Η αρχή αυτή ξεκινά από την Εστονία, αυτοί εφήβραν την έννοια, το κόνσεπτ και ονομάζεται once only, στα ελληνικά το αποκαλούμε μόνο άπαξ. Η ιδέα ποια είναι, και αυτό καθίσταται σταδιακά και καλή πρακτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ιδέα είναι στοιχεία τα οποία το δημόσιο για εσένα ήδη έχει, το δημόσιο από εσένα δεν τα ξαναζητά. Αυτό το εξής απλό φυσικά δεν το ζούμε στην πραγματικότητα της καθημερινής μας αλληλεπίδρασης με το δημόσιο, όχι μόνο στην Ελλάδα και σχεδόν σε όλες τις χώρες. Μιλάμε για να μην χρειάζεται δεδομένα τα οποία έχει το δημόσιο για εμάς να τα ζητά. Η γενική ιδέα λοιπόν είναι λίγο πολύ αυτή. Είναι το να ενώσουμε, να διαλειτουργήσουμε, να κάνουμε τα μητρώα της χώρας να μιλήσουν μεταξύ τους. Αυτή η διαδικασία θα επιτρέψει να μπορέσουμε να κάνουμε βασικές αλληλεπιδράσεις των πολιτών με το κράτος και των επιχειρήσεων με το κράτος πολύ πιο απλές. Στις τράπεζες αυτό αντιλαμβάνομαι ότι θα το περιέγραφε κανείς ως customer journey. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο η πορεία του πελάτη και η αλληλεπίδραση με τον πελάτη εντός της τράπεζας, εκεί πέρα που έχει πολλαπλά βήματα, πρέπει να γίνεται κάτι πιο απλό. Σε κρατικό επίπεδο θα τα λέγαμε life events, δηλαδή τα γεγονότα ζωής των πολιτών. Κοιτάζουμε αυτά τα γεγονότα ένα-ένα και μέσα από βασικές διαλειτουργικότητες και διοικητικές αλλαγές προσπαθούμε να τα απλοποιούμε. Και γι' αυτό το λόγο, όταν σχεδιάστηκε αυτό το νέο Υπουργείο, φέραμε μαζί λειτουργίες οι οποίες ήταν μέχρι πρότινος κάποιες στο παλιό Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, άλλες στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, άλλες στο παλιό Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Τη συγκεντρώσαμε και θέσαμε ένα στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Η απλοποίηση. Πώς επιτυγχάνεται η απλοποίηση? Με διοικητικές αλλαγές και διαλειτουργικότητες. Και τι κάνει η ψηφιακή στρατηγική? Λειτουργεί, δημιουργεί συστήματα που ουσιαστικά υλοποιούν αυτό το πράγμα. Χθες υπεγράφησαν δύο υπουργικές αποφάσεις από εμένα που αφορούν το Μητρώο Πολιτών και ουσιαστικά ακουμπάει η εξειδίκευση, η μία που είναι η πιο εξειδικευμένη, τη διαλειτουργικότητα της ΑΔΕ με το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών. Βλέπουμε ότι στον ψηφιακό αλφαβητισμό είμαστε πάρα πολύ χαμηλά σε όλες τις διεθνείς κατατάξεις, όπως το είπατε στην αρχή. Για να πετύχουμε την αναβάθμιση, φαντάζομαι πρέπει να αναβαθμίσουμε μία σειρά από δραστηριότητες. Από ό,τι καταλαβαίνω, εντελώς άσχετος, ή τουλάχιστον δεν επιτρέπει να πω εντελώς άσχετος, λίγο άσχετος. Είναι μία σειρά από δραστηριότητες. Η πολιτική μας είναι να έχουμε γρήγορες νίκες, quick wins, ή να περιμένουμε για το μεγάλο βήμα? Πρώτη ερώτηση αυτή. Δεύτερον, από αυτές τις δραστηριότητες, τις πολλές, ποιες νομίζετε ότι είναι οι βασικότερες που πρέπει να επενδύσουμε για να ανέβουμε γρήγορα? Διότι ξέρετε, η αναβάθμισή μας σε αυτούς τους δείκτες, στην ουσία πρόκειται περί διαδοτικής ανταγωνιστικότητας, θα μας βοηθήσει να κερδίσουμε και επενδυτική βαθμίδα στην οικονομία. Όπως εμείς θα δείτε σε λίγο, σε λίγες μέρες που θα βγάλουμε την έκθεση, έχουμε κάνει κάποιο υπόδειγμα που προσπαθούμε να δούμε ποιοι είναι οι δείκτες που χρησιμοποιούν οι εταιρείες αξιολόγησης για να μας ανεβάσουν. Και ένας από τους δείκτες, ίσως από τους βασικότερους, είναι ακριβώς σε σχέση με το Doing Business Report της World Bank που είμαστε. Άρα λοιπόν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το πόσο γρήγορα θα ανέβουμε. Δεύτερο ερώτημα λοιπόν αυτό. Από τις δραστηριότητες που συνιστούν τον ψηφιακό αλφαβητισμό, ποιες θα λέγατε ότι είναι οι βασικότερες? Τρίτον, αν το σκεφτούμε ως μια συνάρτηση παραγωγής, που το output είναι
ο ψηφιακός αλφαβητισμός, το input είναι διάφοροι συντελεστές παραγωγής. Από τους συντελεστές αυτούς παραγωγής, ποιος είναι ο δυσκολότερος, ποιος είναι ο πιο σπάνιος που δεν έχουμε και πρέπει να επενδύσουμε? Είναι η οργάνωση, είναι οι επενδύσεις, είναι οι εγκέφαλοι? Τι μας λείπει περισσότερο πάνω στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε για να μεγιστοποιήσουμε το output? Στο πρώτο κομμάτι της ερώτησής σας, η πιο βαρετή απάντηση που μπορώ να δώσω είναι πραγματική. Είναι και τα δύο, και quick wins και μεσοπρόθεσμα, αλλά θα πρέπει να απαντήσω κάτι μη βαρετό. Οπότε θα πω ότι σε προσωπικό επίπεδο καταλαβαίνω την έννοια ότι τα μεσοπρόθεσμα έργα είναι ταυτισμένα με πιο μεγαλύτερη ωριμότητα, αν θέλετε. Αλλά πιστεύω ότι στην Ελλάδα διαρκώς, ξέρετε, έρχεται ένας νέος υπουργός, το έχετε ζήσει περισσότερο από μένα πριν από μένα. Έρχεται ένας νέος υπουργός και λέει: θέλει να ξανασχεδιάσει τα πάντα, επειδή νομίζω ότι ξέρει τα πάντα, και ξανακάνει κάτι μεσοπρόθεσμο. Δεν καταλαβαίνει για πόσο θα μείνει στη θέση. Μέχρι να έχει αποφασίσει, έχει φύγει, έχει έρθει ένας άλλος που θέλει να κάνει το ίδιο. Και γι' αυτό το λόγο παρέλαβε ο προκάτοχός μου το Σύζευξης 2, το οποίο ξεκίνησε να πρωτοσχεδιάζει, μια εβδομάδα πριν αλλάξει κυβέρνηση, το οποίο ξεκίνησε να σχεδιάζεται το σωτήριο έτος 2006. Δηλαδή, δεν πρέπει να. Ξέρετε. Είπε στην αρχή πολύ σωστά ότι υπάρχει μια αίσθηση του επίγοντος στον Πρωθυπουργό. Υπάρχει και στην κυβέρνηση. Υπάρχει μια αίσθηση ότι έχουμε καθυστερήσει. Άρα, κοιτάζουμε με μεγαλύτερη έμφαση το τι μπορεί να έρθει από το μέλλον στο παρόν. Εκ των πραγμάτων. Και το γεγονός ότι έχουμε πιέσει τους εαυτούς μας προς αυτή την κατεύθυνση μας έχει οθήσει να σκεφτούμε, νομίζω, καινοτόμα σε κάποιους τομείς και πολύ γρήγορα να έχουμε κάποια αποτελέσματα τα οποία δεν είναι αμεληταία. Δηλαδή, ξέρετε, ακόμη και μια απλή διαλειτουργικότητα και ακόμη και το να κόψεις κάποιες ουρές είναι, νομίζω, κάτι που ο πολίτης το βλέπει και το εκτιμάει και νομιμοποιείται και η ψηφιακή τεχνολογία ως κάτι θετικό. Συμβάλλει και στην παραγωγικότητα. Συμβάλλει και στην παραγωγικότητα. Το δεύτερο κομμάτι που αφορά πώς θα μετατοπίσουμε τους δείκτες, αυτό είναι που σκεφτόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή, έχουμε ποσοτικοποιήσει το στόχο. Έχουμε πει ότι από την 26η θέση θέλουμε σύγκληση με το μέσο όρο σε 4 χρόνια. Ο δείκτης DESIS πάει σε 5 υποδείκτες. Για τον κάθε υποδείκτη έχουμε μια σειρά από projects που θεωρούμε ότι μπορεί να μετακινήσουν την κατάσταση. Δηλαδή, στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, το να κάνουμε την ταυτότητα, τις ήπιες υπηρεσίες ταυτοποίησης, τη συνεργασία με τις τράπεζες, το να βάλουμε το GovGR και την ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών στο επίκεντρο, θεωρούμε ότι δεν θα μας δημιουργήσει σύγκληση με το μέσο όρο απλώς, θα περάσει το μέσο όρο, γιατί είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν το έχουν πάρα πολλές χώρες, όπως το έχουμε μετρήσει. Αντίστοιχα, αν ολοκληρώσουμε το Ultra Fast Broadband, συνδέσουμε τα νησιά με οπτική ίνα, όπως το φανταζόμαστε ότι θα το κάνουμε μέσω του Connecting Europe Facility, και ολοκληρώσουμε τις δημοπρασίες του φάσματος, αντίστοιχα θεωρούμε ότι και εκεί θα φτάσουμε γρήγορα στο μέσο όρο, ειδικά αν κάνουμε και κάτι για να πέσει το κόστος των δεδομένων στην Ελλάδα που είναι υψηλό. Στο κάθε ένα, αυτά τα τέσσερα τα οποία ανέφερα πριν ως προτεραιότητες, θεωρώ ότι είναι τα θεμελιώδη για να υπάρξει αυτή η μετακίνηση. Ένας από τους δείκτες όμως, και αυτός είναι κατά τη γνώμη μου ο πιο δύσκολος, είναι ο δείκτης του ανθρωπίνου δυναμικού. Αυτό το οποίο οριοθετήσατε ως αναλφαβητισμό στο επίκεντρο. Και εκεί ομολογώ ότι προσπαθούμε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τις ψηφιακές δεξιότητες στους συμπολίτες μας, με δεδομένη την παραδοχή που έκανα πριν ότι τα κράτη γενικά αυτό δεν το έχουν πετύχει πάρα πολύ. Ένα κομμάτι της προσέγγισης σίγουρα αφορά παρέμβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα, να εντάξει κανείς την πληροφορική πρακτικά, το coding από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, όχι μόνο του γυμνασίου. Ένα δεύτερο παράδειγμα αφορά να σκεφτούμε με έναν καινοτόμο τρόπο για συγκεκριμένα κομμάτια του πληθυσμού. Και είμαστε ήδη σε συζητήσεις με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, για να δούμε πώς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τη στρατιωτική θητεία για να προσθέσουμε δεξιότητες βασικές, ακόμη και κατά τη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης, ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα τέτοιου τύπου. Αλλά βέβαια εδώ πέρα η συζήτηση πρέπει να είναι ευρύτερη. Πρέπει να αφορά και εκείνους που δεν έχουν ψηφιακές δεξιότητες, πώς θα μπορούσαν να τις αποκτήσουν, τους πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα σας έλεγα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της εξίσωσης. Σε ό,τι αφορά την τρίτη ερώτηση για τη συνάρτηση παραγωγής, θα έλεγα ότι θα την έσπαγα σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη. Και θα έλεγα ότι βραχυπρόθεσμα θεωρώ ότι τα μεγαλύτερα αποτελέσματα θα είναι με οργανωτικές παρεμβάσεις. Δηλαδή, αλλάζοντας κάποια πράγματα, ευθυγραμμίζοντάς τα και με πολιτική βούληση να τα κάνουμε, αυτόματα νομίζω ότι θα υπάρχει το μεγαλύτερο output, η μεγαλύτερη επίδραση. Αυτό θα μας πάει μέχρι ένα σημείο. Μετά από εκείνο το σημείο, το ρόλο θα τον παίξουν οι καλοί θεσμοί και εγκέφαλοι.
Η πεποίθησή μας είναι ότι με όλο το κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο έχουμε ξεκινήσει να υλοποιούμε, βήμα-βήμα θα πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Όλο αυτό έχει ένα τεράστιο κόστος για τον Έλληνα και για εσάς. Σε περίπτωση ζημιάς, έχετε κάποια σκέψη ασφάλισης όπως κάνουν όλοι οι μεγάλοι έξω οργανισμοί? Ο κύριος Τράπεζα Ελλάδος είναι και προϊσταμένη αρχή των ασφαλιών. Και πολλοί κύριοι που βλέπω δεν έχουν περάσει από αυτή την ιστορία. Και επειδή είναι τεράστιο το κόστος και αποκτήσεως όλων αυτών και διατηρήσεως, αλλά κυρίως οι κυβερνοεπιθέσεις και όλα αυτά τα οποία είναι, έχουν τεράστιο κόστος, υπάρχει πρόβλεψη το δημόσιο να μπει, να δει ότι υπάρχει και ασφάλιση. Εικάζω, θα απαντήσω με ένα σχόλιο. Εικάζω ότι αυτή την ερώτηση θα προτιμούσατε να μου την κάνετε ιδιωτικά. Σας ευχαριστώ.